Κύριε Δελή, κατά γενική ομολογία, στο υγειονομικό κομμάτι καλά τα πήγαμε. Τα δύσκολα είναι τώρα στο οικονομικό κομμάτι, στη διαχείριση την οικονομική, στην προστασία των εργαζομένων, στην στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά και στην δυνατότητα να έχουμε όλοι εμείς την άνεση να μπορούμε να ζήσουμε αυτή την φυσιολογική ζωή που θα έρθει κλιμακωτά, χωρίς επιπλέον στερήσεις. Θα ήθελα την άποψή σας. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Παπαδάκη, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω λιγάκι στο καλά τα πήγαμε. Καλά τα πήγε ο κόσμος, ο οποίος πειθάρχησε στις οδηγίες της Επιστημονικής Επιτροπής. Και στο πρώτο στάδιο πραγματικά τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά. Θα συμφωνήσω μαζί σας πάνω σε αυτό, εγώ προσωπικά. Ναι, στον κόσμο πάνω απ' όλα αξίζει ένα μπράβο που πειθάρχησε. Όμως, επειδή έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο στάδιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, με μια σταδιακή, αν θέλετε, επαναφορά της καθημερινότητας και της κανονικότητας, θεωρούμε ως κόμμα ότι τώρα θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Τι εννοούμε, κύριε Παπαδάκη? Θα θέλαμε να ενταθούν οι έλεγχοι στους εργασιακούς χώρους και σε αυτούς που πριν λειτουργούσαν και κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, αλλά και σε αυτούς που θα ανοίξουν. Θα θέλαμε να βελτιωθεί η κατάσταση στα μέσα της μαζικής μεταφοράς, εννοώντας ότι θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν αποφασιστικά τα δρομολόγια για να μην γίνεται συνωστισμός. Θα θέλαμε, με λίγα λόγια, να εκδηλωθεί και η κρατική ευθύνη στην αποτελεσματικότερη, στην ακόμα πιο αποφασιστική θωράκιση του συστήματος υγείας με προσλήψεις μονίμου προσωπικού στα νοσοκομεία, σε όλες τις υγειονομικές δομές. Τι βλέπουμε όμως, κύριε Παπαδάκη? Βλέπουμε ότι την ώρα που επιχειρείται και γίνεται τέτοια κουβέντα για τον συνωστισμό, ο οποίος θα πρέπει να αποφεύγεται επειδή ο ιός της πανδημίας είναι εδώ, βλέπουμε την κυβέρνηση να νομοθετεί το συνωστισμό. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουν οι τηλεθεατές μας ότι η κυβέρνηση με το πρόσφατο νομοσχέδιο που έχει στη διαβούλευση για την εκπαίδευση αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ένα τμήμα και τον πηγαίνει από 22-24 άτομα, τον πηγαίνει τα 26. Και αυτό το νομοσχέδιο θα έχει ισχύ εφαρμογής άμα την ψήφισή του δηλαδή από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Και μιας και η συζήτηση για τα σχολεία έχει ήδη ανοίξει και είναι μια συζήτηση που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, και αν θέλετε θα πρέπει να δούμε, η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνεται με ορίζοντα και με αφορά το Σεπτέμβριο που έρχεται. Νομίζουμε ότι... Οι ειδικοί λένε ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, κύριε Παπαδάκη, από το Υπουργείο χθες, νομίζουμε ότι είναι ανεπαρκή, είναι ημίμετρα και δεν, θα έλεγα, δεν ικανοποιούν, δεν απαντούν στις αγωνίες των οικογενειών που έχουν μαθητές. Και ξέρετε, αυτές οι οικογένειες είναι και πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία. Μια πρώτη τοποθέτηση. Έχω την εντύπωση ότι μας παρακολουθεί ο κύριος Δελής και μαντεύω, κύριε Δελή, τι θα πείτε. Ότι ενδιαφέρονται για τις επιχειρήσεις ο κύριος Παπάς και η κυρία Σπυράκη, αλλά δεν μιλάνε τίποτα για τους εργαζόμενους. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι, τους ακούτε τόση ώρα με τις τοποθετήσεις τους. Απλώς ήθελα να μιλήσω, ήθελα να πω εγώ, αφήστε κύριε Παπά, αφήστε να μιλήσω. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ασχέτως προσήμου, ιδεολογικού και πολιτικού, ότι όλα τα εργαλεία και όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν είναι για τις επιχειρήσεις και μάλιστα όχι για όλες τις επιχειρήσεις αλλά για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για τους εργαζόμενους ελάχιστα ψίχουλα, για να μην πούμε ότι τα μέτρα που αφορούν τα εργασιακά τους και τα ασφαλιστικά τους και τα γενικότερα δικαιώματά τους στέλνονται πίσω. Κύριε, είναι χαρακτηριστικές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τις οποίες ψήφισε η κυβέρνηση. Έχω την εντύπωση ότι είναι βόμβα τα εργασιακά δικαιώματα των Ελλήνων εργαζομένων. Έχω την εντύπωση...